Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και μπροστά μου έχω ένα μοντέλο DSLR της Nikon, είναι η D5600, η οποία έρχεται ως kit με τον φακό αυτό που βλέπετε, τον 1855, και είναι ένα ιδανικό kit για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τώρα την πιο σοβαρή ενασχόλησή τους με τον κόσμο της φωτογραφίας και φυσικά έχουν απαιτήσεις που δεν μπορεί να καλύψει ούτε το καλύτερο smartphone αυτή τη στιγμή στην αγορά, αλλά ούτε μια απλή digital κάμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά της D5600, η οποία διατίθεται στην ελληνική αγορά στα 549 ευρώ σαν kit, όπως βλέπετε, με τον φακό αυτό. Είναι λοιπόν ένα οικονομικό, ωραίο kit για όποιον έχει βασικές ανάγκες, θέλει τώρα να ξεκινήσει να μπει στον κόσμο της φωτογραφίας με μια DSLR. Η D5600 διαθέτει έναν αισθητήρα 24,2 MP CMOS, ο οποίος έχει διαστάσεις 23,5 x 15,6 χιλιοστά. Μπορεί να συνδυαστεί με πολλούς φακούς. Στο συγκεκριμένο kit λοιπόν έχουμε αυτό το φακό 1855, ο οποίος είναι καλός και για κοντινές αλλά και για λίγο πιο μακρινές λήψεις. Διάφραγμα 3,5 μέχρι 5,6 και διαθέτει επίσης μία οθόνη η οποία είναι αφής. Μπορείτε λοιπόν να χειριστείτε την φωτογραφική μηχανή τόσο μέσω των πλήκτων της όσο και μέσω της οθόνης αφής, αν αυτό θέλετε. Η οθόνη αφής λοιπόν των 3,2 ιντσών έχει ανάλυση 720x480 pixels και θα σας βοηθήσει να χειριστείτε εύκολα την μηχανή αυτή. Φυσικά έχουμε δυνατότητα αυτόματης εστίασης ή manual εστίασης, υποστηρίζετε και μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποιο από τα modes θέλετε. Το καλό είναι όμως ότι η κάμερα αυτή μπορεί να κάνει εστίαση 39 σημείων με το autofocus, οπότε πάρα πολύ γρήγορα μπορείτε να εστιάσετε σε ένα αντικείμενο που κινείται ακόμα και με μεγάλη ταχύτητα και να βγάλετε μια φωτογραφία με ακρίβεια το αντικείμενο, μια εντυπωσιακή λήψη και να μην χάσετε αυτό το αντικείμενο που περνάει γρήγορα. Το focus λοιπόν 39 σημείων, το σύστημα εστίασης είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι μπορεί να κάνει λήψη 1080p βίντεο στα 60fps, είναι η δυνατότητα όσον αφορά το βίντεο, και 720 φυσικά στα 60fps. Έχει flash ενσωματωμένο βέβαια. Τα περισσότερα βασικά χαρακτηριστικά που θα βρείτε σε μια DSLR τέτοιας κατηγορίας. Εδώ βλέπουμε τα διάφορα modes που είναι διαθέσιμα. Πάμε να δούμε λίγο την HDMI θύρα που υπάρχει εδώ στο πλάι. Εδώ έχουμε την υποδοχή της κάρτας SD. Φυσικά δέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Θα βρείτε και το φορτιστή συσκευασία. Και στην αριστερή πλευρά έχουμε μερικές θύρες ακόμα. Μία micro USB, ένα audio jack για μικρόφωνο και ακόμα μία θύρα για σύνδεση περιφερειακών. Από πλευράς ασύρματης συνδεσιμότητας όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi αλλά και Bluetooth, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρετε τις λήψεις σας στο smartphone σας ή σε κάποια άλλη συσκευή πάρα πολύ εύκολα και να τις κάνετε share φυσικά αν θέλετε. Είναι λοιπόν μια δυνατότητα που κάνει την ύπαρξη καλωδίων αχρίαστη και φυσικά δεν χρειαζόμαστε λάπτοπ να μεταφέρουμε τις φωτογραφίες μας ανά πάσα στιγμή, τα βίντεό μας σε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε ασύρματα στο smartphone μας. Άλλα χαρακτηριστικά, λήψη βίντεο H264 Codec MPEG-4, είπαμε 1920x1080 στα 60fps, ενσωματωμένη μείωση red eye, κόκκινων ματιών. Διαθέτει και GPS η D5600 ενσωματωμένο. Το μικρόφωνο της είναι μονοφωνικό για τη λήψη βίντεο, μπορείτε λοιπόν όμως να χρησιμοποιήσετε και ένα εξωτερικό μικρόφωνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Το βάρος της στα 465 γραμμάρια, οπότε σχετικά ελαφριά για να τη μεταφέρετε και να μην σας κουράζει κατά τη χρήση. Έχουμε το κλασικό grip, αρκετά εργονομική σχεδίαση, μπορείτε να τοποθετήσετε και εξωτερικό flash. 16 διαφορετικές λειτουργίες σκηνής και λειτουργία εφέ. Μπορείτε λοιπόν να βάλετε πάρα πολύ ωραία εφέ στις λήψεις σας
ακόμα και χωρίς να τις επεξεργαστείτε σε κάποιο άλλο περιβάλλον και να βγουν ακόμα πιο εντυπωσιακές. ISO από 100 έως 25600, τυπικό σε αυτή την κατηγορία. Και γενικότερα μία συσκευή που θα σας καλύψει, θα καλύψει τις βασικές σας ανάγκες με ευκολία. Είναι σε οικονομική τιμή, είναι λοιπόν ένα ιδανικό κοιτάκι αυτό το σώμα με αυτό το φακό για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί πιο σοβαρά με τη φωτογραφία, δεν θέλει να ξοδέψει μια περιουσία για κάτι που δεν γνωρίζει και αν τον καλύπτει ή αν το έχει πραγματικά ανάγκη, και είναι συμβατή και με αρκετούς φακούς ώστε αργότερα, όταν καταλάβετε ακριβώς τι χρειάζεται, να αποκτήσετε έναν άλλο φακό, να τον συνδυάσετε με αυτό το σώμα, κρατώντας φυσικά και τον 1855 που είναι ένας τίμιος all-around φακός. Αυτό είναι λοιπόν το kit Nikon D5600 και θα το βρείτε φυσικά στα μεγάλα συμμεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.